Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές έχει σημάνει σε ολόκληρη τη χώρα, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Η κακοκαιρία άρχισε ήδη την επέλασή της στην κεντρική και βόρεια χώρα και βαθμιαία τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν νοτιότερα. Νομίζω το σύστημα αυτό είναι σημαντικό, σοβαρό. Το πρώτο, έχει εκδοθεί δελτίο επικίνδυνου καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ που γίνεται λίγες φορές το χρόνο. Το επόμενο είναι ότι είναι για κάποιες περιοχές είναι κόκκινος ένας συναγερμός που και αυτό συμβαίνει λίγες φορές το χρόνο. Περιμένουμε πολύ νερό. Πελοπόννησος, Βόρεια Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες, Κεντρική και Ανατολική Στερεά θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Βλέπετε τις περιοχές που θα βρέξει σήμερα το περισσότερο νερό, περιοχές από τη Θεσσαλία και γύρω από αυτές και κάποιες περιοχές της δυτικής, κάτω στη Δυτική Πελοπόννησο, να περάσουμε στην κάρτα της Τρίτης για να πάρουμε τη γενική εικόνα. Ναι. Η Τρίτη θα είναι χειρότερη μέρα με περισσότερο νερό. Βλέπετε τώρα όλο, τα χρώματα πάλι εκεί γύρω από τη Θεσσαλία, περιοχές δηλαδή Θεσσαλίας αλλά και η Μαθίας, η Πιερίας, Σποράδων, περιοχές Φθιώτιδας, περιοχές Ευρυτανίας, περιοχές Βόρειας Εύβοιας. Ξαναλέω τις περιοχές αυτές, αλλά και περιοχές, με συγχωρείτε, Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου, Ανατολικής και Βόρειας Πελοποννήσου. Εδώ είναι ο ακραίος ο δείκτης την Τρίτη και την Τετάρτη. Και τα πράγματα και την Τετάρτη είναι σοβαρά. Πάλι στις ίδιες περιοχές, κυρίως γύρω από τη Θεσσαλία, θα έλεγα. Άρα, κρατάμε και τώρα να περάσουμε στον κλασικό χάρτη καιρού, ότι είναι τρεις μέρες. Το σύστημα αυτό θα έχει ένταση και διάρκεια. Αιτία για την επιδείνωση αυτή είναι η νοτιοδυτική κίνηση μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής στην ανώτερη ατμόσφαιρα από τα Βόρεια Βαλκάνια προς την Ελλάδα και το Ιόνιο Πέλαγος, όπου αναμένεται να αποκοπεί από τη γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία γνωστή ως ψυχρή λίμνη και αργά κινούμενη αναμένεται να διατηρηθεί στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μεσογείου. Έχει έρθει από την Πολωνία, από τη Σκανδιναβία και σε μία μέρα έφτασε στα σύνορά μας. Έχει περάσει τα σύνορα. Τώρα έχει καταιγίδες στη Μακεδονία, οι οποίες θα κατεβούν νοτιότερα σήμερα, δηλαδή και σε περιοχές Θεσσαλίας και σε περιοχές Στερεάς. Μέχρι το βράδυ θα βρέξει και στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιωνίου θα έχουμε καταιγίδες αργά ή το βράδυ σήμερα. Θα πέσει η θερμοκρασία βέβαια σε όλη τη χώρα. Θα πέσει με 6 με 8 βαθμούς συνολικά, θα έλεγα, και την ευρενή ημέρα σε σχέση με τις χθεσινές θερμοκρασίες που είχαμε 34 βαθμούς. Οι βοριάδες θα φτάσουν οπωσδήποτε 7 από 4 στο Αιγαίο. Δεν μας απασχολούν οι βοριάδες, δεν μας απασχολεί η πτώση θερμοκρασίας. Το σημαντικό είναι το νερό, ότι θα πέσει πολύ νερό. Έκτακτη συντονιστική τηλεδιάσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Προηγήθηκε η κατεπίγουσα επιστολή του Βασίλη Κικίλια στις περιφέρειες και στους Δήμους όλης της χώρας για την άμεση εκπόνηση και ολοκλήρωση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Έντονες οι συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.